Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Παξιμανάκη, πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ? Πόσο? 10 λεπτά. Εντάξει, 10 λεπτά. Δεν θα ήθελα να δώσω συνέχεια, κύριοι συνάδελφοι, στο θέμα της διαδικασίας που επέλεξε η κυβέρνηση. Θέλω μόνο να τονίσω ότι το μισό νομοσχέδιο, ο κορμός του, είναι γνωστός στους πάντες εδώ και 8 μήνες. Ίσως είναι το μοναδικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί 2 φορές σε δημόσια διαβούλευση, μία το περασμένο φθινόπωρο και μία πριν από 2 μήνες το Μάρτιο, με χιλιάδες σχόλια και στις 2 φάσεις αυτής της διαβούλευσης, ενώ το σύνολό του είναι γνωστό εδώ και 1 μήνα, όταν κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και η πολιτική ηγεσία του έδωσε και στη δημοσιότητα. Άρα ουδής μπορεί σοβαρά να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε και το ευνηδιάζεται. Άλλωστε, θα γίνουν 3 συνεδριάσεις στην Επιτροπή μας. Θα είναι πολλές ώρες. Ήδη συζητάμε πάνω από 3,5 ώρες και όπως μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε, και η σημερινή αλλά και η επόμενη συνεδριάσεις θα ξεπεράσουν η κάθε μία σε διάρκεια τις 5 ώρες. Άρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπήρχε άνηση χρόνου για να τεθούν όλα τα επιχειρήματα. Επομένως, νομίζω προσχηματικά τίθεται αυτή η διαδικασία, την οποία επαρκώς εξηγήσαμε γιατί επελέγει. Επί της ουσίας τώρα. Όλα λοιπόν στη δημόσια εκπαίδευση λειτουργούν καλά. Οι δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου είναι εξαιρετικές. Και έρχεται αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ εν κενό, στη μέση του πουθενά, για ποιο λόγο άλλωστε, να τα διαλύσει. Για να κάνουμε τι? Για να υποστούμε τις συνέπειες του ότι κάτι που λειτουργεί καλά το κάναμε να μην λειτουργεί. Είμαστε και ηλίθιοι δηλαδή. Γιατί θα φάνει το αποτέλεσμα πολύ σύντομα. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Ξέρουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί μας, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, ότι οι υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης δεν λειτουργούν καλά. Υπάρχουν βεβαίως φωτεινότατες εξαιρέσεις ανθρώπων που υπηρετούν σε όλες τις δομές, αλλά η πραγματικότητα, την οποία ξέρει πολύ καλά η εκπαιδευτική κοινότητα, είναι ότι το αποτέλεσμα που παράγεται σήμερα από τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι δομές δεν είναι ικανοποιητικό. Τι υπάρχει σήμερα? Υπάρχουν μονοπρόσωπα όργανα, μιλάμε για δομές, αλλά στην ουσία πρόκειται για μονοπρόσωπα όργανα, που λειτουργούν το ένα ανεξάρτητα από το άλλο, που το ένα δεν ξέρει τι κάνει το άλλο και δεν υπάρχει ο παραμικρός συντονισμός μεταξύ τους. Άρα και σπατάλη πόρων και σπατάλη χρόνου και αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερο των προσδοκιών. Τι κάνει το νομοσχέδιό μας? Από τα μονοπρόσωπα όργανα πάει σε συλλογικές δομές. Σε δομές δημοκρατίας δηλαδή, για να συνοηθούμε. Όπου ο καθένας δίνει λόγο στο συλλογικό όργανο, στη συλλογική δομή, έχει καθήκοντα και για τα καθήκοντα αυτά δίνει λόγο στη συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει. Τι άλλο κάνουν αυτές οι δομές? Λέει κάποιος από τους συναδέλφους, αρκετοί καλοπροαίρετα, αλλά οι περισσότεροι όχι έτσι. Είναι μακριά άλλη από τη σχολική μονάδα και αν συμβεί κάτι στο τάδε σχολείο, πώς θα προλάβει να πάει ο συντονιστής του εκπαιδευτικού έργου? Μα αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε. Όταν συμβεί κάτι στη σχολική μονάδα, δεν θα καλέσουμε τον ειδικό απ' έξω να το λύσει. Η δουλειά των δομών είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς μας να μπορούν αυτοί να χειρίζουν τα προβλήματα της σχολικής τους μονάδας. Όλοι λέμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου να είναι το κυρίαρχο όργανο λειτουργίας του. Το λέμε όλοι στα λόγια, αλλά φοβάμαι ότι πολύ ελάχιστοι το εννοούμε. Εμείς λοιπόν το εννοούμε. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο. Αυτός λοιπόν θα πρέπει να είναι ικανός να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχολική μονάδα. Οι υποστηρικτικές δομές με τη συλλογική τους λειτουργία έχουν ως βασική αποστολή αυτό ακριβώς. Να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς μας, τους συλλόγους διδασκόντων στα σχολεία, ικανούς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Ασκήθηκε κριτική ότι καταργούνται δομές καταξιωμένες δεν είναι προφανώς και σας προκαλώ να ρωτήσουμε τους εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε σχολείο αν οι δομές είναι καταξιωμένες ή όχι. Από πού προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής? Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα σχόλια που έγιναν προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι σήμερα συμμετέχουν σε αυτές τις δομές. Και τι σκοπό έχουν αυτά τα σχόλια, ποιος είναι ο πυρήνας τους? Είναι η επιδίωξη αναπαραγωγής αυτών των ίδιων ανθρώπων στις θέσεις που έχουν σήμερα. Αυτό είναι ο πυρήνας της κριτικής τους και κανένας άλλος. Ορισμένοι δηλαδή
και το ξέρετε πολύ καλά όλοι, φαντάζονται τους εαυτούς τους ως ισόβια και αναντικατάστατα στελέχη στις θέσεις που σήμερα κατέχουν. Εμείς διαφωνούμε απολύτως με αυτό. Όλοι οι εκπαιδευτικοί προσυλλήφθηκαν στο δημόσιο σχολείο ακριβώς για να είναι αυτό που λέει η λέξη, να είναι εκπαιδευτικοί. Απλώς, και το εννοώ το απλώς, τους ανατίθεται καθήκοντα ευθύνης σε μια ορισμένη θέση για έναν ορισμένο αριθμό ετών όσο είναι η διάρκεια της θητείας. Μετά το τέλος της θητείας τους επανέρχονται στη σχολική τάξη. Και να το πω ευθέως προς όλους αυτούς που θεωρούν ότι μετά την άσκηση καθηκόντων σε μια θέση ευθύνης για δύο θητείες, όταν μετά από 6 χρόνια τους καλεί το δημόσιο σχολείο ή να επιλέξουν μια άλλη θέση ευθύνης ή να επιστρέψουν στη σχολική αίθουσα. Αν αυτό το θεωρούν υποβάθμιση, να με συγχωρούν πάρα πολύ αυτοί οι συνάδελφοι, κακώς επέλεξαν το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Αξιολόγηση. Ναι, καταργούμε την τιμωρητική ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Καταργούμε το επέσχυντο προεδρικό διάταγμα 152. Καταργούμε το κλίμα φόβου, αυτό το ζωφερό κλίμα που επικρατούσε στα σχολεία τη διετία 2013-2014. Καθιερώνουμε και με νόμο αυτό που από το 2015 ισχύει, αυτή το κλίμα αναπνοής που επικράτησε στα δημόσια σχολεία μετά την κυβερνητική αλλαγή του 2015. Αυτό το προεδρικό διάταγμα ενταφιάζεται οριστικά και ανήκει πια στο παρελθόν. Τι καθιερώνουμε? Την αξιολόγηση των στελεχών, από τον υποδιευθυντή σχολείου μέχρι και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Με έναν τρόπο αξιοκρατικό και με ένα στοιχείο που δείχνει ότι είμαστε ένα πραγματικά αριστερό κόμμα. Όλα τα στελέχη αξιολογούνται βεβαίως από τους προϊσταμένους τους, αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιολογούνται και από τους υφισταμένους τους. Είμαστε οι πρώτοι που τολμάμε να καθιερώσουμε κάτι τέτοιο. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι όπως όλη η υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς, μιλάμε για μαθητές, μιλάμε για γονείς. Και καθιερώνουμε τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, του συλλογικού προγραμματισμού και της συλλογικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις θέσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών όπως έχουν διατυπωθεί εδώ και 2 δεκαετίες. Φυσικά, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό τιμωρητικό κλίμα, η παραμικρή συνέπεια, είτε μισθολογική, είτε βαθμολογική ή οποιαδήποτε άλλου είδους συνέπεια για τους εκπαιδευτικούς, παρά μόνο η βελτίωση της δουλειάς τους στο σχολείο, προς όφελος φυσικά των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τι άλλο κάνουμε λοιπόν? Τι κάνει αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ? Σε μία ανεξάρτητη διοίκηση της εκπαίδευσης, σε μία αντικειμενικά επιλεγμένη διοίκηση της εκπαίδευσης, τι έρχεται? Να εγκαταστήσει το κομματικό του κράτος. Όλα λειτουργούν εδώ και 4 δεκαετίες στη δημόσια εκπαίδευση αξιοκρατικά, αντικειμενικά, όλες οι επιλογές γίνονται δίκαια, όλα τα στελέχη έχουν αξιοκρατικά επιλογή και έρχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ από το πουθενά να βάλει τους δικούς του. Ποιους δικούς του? Τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Τώρα δημιουργούμε αυτό το στρώμα των στελεχών? Τώρα νομοθετούμε την ύπαρξη περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης? Δεν ξέρετε τίποτα γι' αυτό, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ? Μα από το 2000 υπάρχουν περιφερειακοί διευθυντές. Μέχρι τώρα επιλέγονταν αξιοκρατικά, έτσι? Δεν τους όριζε ο Υπουργός Παιδείας. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτηκε αυτό. Έλα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκέφτηκε αυτό, αλλά σκέφτηκε το ακριβώς αντίθετο. Για πρώτη φορά λοιπόν στη δημόσια εκπαίδευση και οι περιφερειακοί διευθυντές θα επιλέγονται με αξιοκρατικές διαδικασίες όπως όλα τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης. Αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφοι, από το 2000 μέχρι το 2015, πέρασαν 15 χρόνια. Θα μπορούσατε να κάνετε εσείς τη διαδικασία αντικειμενική και αξιοκρατική. Δεν το κάνατε. Τους επέλεγε ο εκάστοτε υπουργός σας παιδείας. Έρχεται λοιπόν ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ και λέει όχι. Δεν θα τους επιλέγει πια ο υπουργός. Θα επιλέγονται αξιοκρατικά όπως και όλα τα υπόλοιπα στελέχη. Από ποιο συμβούλιο? Από συμβούλιο επιλογής στο οποίο ποιος προεδρεύει? Εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ που εγκαθιδρύει κομματικό κράτος.
Συνάδελφοι, όσο και αν φωνάζετε, όσο και αν ορίεστε, ο εκπαιδευτικός μας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μετά το 2015 ένας διαφορετικός άνεμος πνέει στο δημόσιο σχολείο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι περιμένει τον κόσμο και τον εκπαιδευτικό κόσμο αν αυτή η κυβέρνηση ανατραπεί και αν το παλιό πολιτικό κατεστημένο επανέλθει ξανά στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και να είστε βέβαιοι ότι ο κόσμος και ο εκπαιδευτικός δεν θα επιτρέψει την επαναφορά σε αυτό το καθεστώς του φόβου της τρομοκρατίας που επικρατούσε πριν την πολιτική αλλαγή του 2015. Ξέρει πολύ καλά ο εκπαιδευτικός κόσμος ότι εμείς, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι που κατάργησε την πολιτική επιστράτευση. Και είναι την πολιτική επιστράτευση υπαλλήλων. Και είναι ένα μέτρο από το οποίο ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει υποφέρει πάρα πολύ. Έχει φτάσει μάλιστα το 2013 να επιστρατευτούν οι εκπαιδευτικοί πριν ακόμα κηρυχτεί απεργία. Τι άλλο έκανε αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ? Επανέφερε το τεκμήριο της αθωότητας στις πειθαρχικές υποθέσεις όχι μόνο των εκπαιδευτικών, όλων των δημόσιων υπαλλήλων. Ξέρετε ότι μέχρι το 2014 ο οποιοσδήποτε υπάλληλος, όχι αν τιμωρούνταν, αν παραπέμπονταν απλώς είτε για πειθαρχική είτε για ποινική υπόθεση, ετίθεται σε αυτοδίκαιη αργία. Αυτό δεν υφίσταται πλέον. Ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ το κατάργησε. Τι άλλο έκανε αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ? Επανέφερε στα σχολεία τους 2.000 εκπαιδευτικούς που το 2013 ο κύριος Μητσοτάκης, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής, είχε θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Επανέφερε επίσης στη δουλειά τους σχολικούς φύλακες, τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ. Και τι άλλο έκανε αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να εγκαθιδρύσει κομματικό κράτος? Νομοθετήσαμε ότι οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης δεν θα γίνονται πια μετά τη λήξη της θητείας τους αυτοδίκαια σχολική σύμβουλη, όπως ίσχυε μέχρι το 2014. Και ξέρετε ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα πληγούν από αυτό το μέτρο? Θα είναι τα δικά μας παιδιά. Οι 13 περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, αυτή η μοναδική που για μία και μοναδική φορά τοποθέτησε ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι οι πρώτοι που δεν θα έχουν τις ευεργετικές συνέπειες που ήδη απολαμβάνουν όλοι οι προηγούμενοι περιφερειακοί διευθυντές που είχαν ορίσει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα δικά μας παιδιά, λοιπόν, όταν τελειώσει η θητεία τους, δεν θα γίνουν αυτοδίκαια σχολικοί σύμβουλοι, θα γυρίσουν στη σχολική τάξη. Αυτά κάνει ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή, λοιπόν, είναι η πρόταση την οποία καταθέτουμε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Κυρίως όμως αυτή είναι η πρόταση την οποία καταθέτουμε μπροστά στον εκπαιδευτικό κόσμο, στους μαθητές και στους γονείς τους. Και ξέρετε, οι αντιδράσεις είτε εκ δεξιών είτε εκ δίθεν αριστερών σε τι συντείνουν? Αυτοί που παρουσιάζονται ως δίθεν μεταρρυθμιστές και αυτοί που παριστάνουν τους προοδευτικούς συγκλίνουν στο ένα και μοναδικό πράγμα: να μην αλλάξει ποτέ και τίποτα. Επειδή, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές γνωρίζουν ποια είναι η σημερινή κατάσταση, γνωρίζουν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν, κατανοούν ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει πράγματα προς όφελός τους. Και αν ακόμα όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα ελεγχόμενα ιδιωτικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, όσο και αν από το πρωί μέχρι το βράδυ επιχειρούν να αλλοιώσουν την πραγματικότητα, πολλές φορές είναι η διέστηση των ανθρώπων που καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται για αυτούς και προσπαθεί για αυτούς. Και γι' αυτό θα τη στηρίξουν. Ευχαριστώ πολύ.